Τι έγινε τώρα, έχω 500 ευρώ να το σώσω. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα μπορούμε να κάνουμε φαίνεται τα πάντα αρκεί να έχουμε να πληρώσουμε. Γιατί η λογική όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που γίνονται τον τελευταίο καιρό είναι πώς θα μαζέψει το κράτος τα ασημάζευτα ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν και οι νέες ρυθμίσεις, εμείς δεν μας προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση οι νέες ρυθμίσεις ας πούμε των υπευθύνων του ΙΠΚΑ, οι οποίες κινούνται πιο επιθετικά στην ίδια λογική που είχαν χαράξει από την πρώτη ρύθμιση τακτοποίησης των αυθαιρέτων και η οποία ήταν στη λογική ότι έκανες μια παρασπονδία, έκανες μια παρατυπία, έκανες μια λίγο μεγάλη παρανομία. Όλα ρυθμίζονται, όλα μπορούν να φτιάξουν αρκεί να πληρώσεις το αντίστοιχο αντίτιμο και την αντίστοιχη οφειλή ας πούμε, που προκύπτει μέσα από τις ρυθμίσεις του νόμου. Το ίδιο λοιπόν ποίημα αυτή τη φορά με μορφή διευκολύσεων, περισσότερες δόσεις, μεγαλύτερων εκτόσεων και βεβαίως μεγαλύτερων καταπατήσεων ή μεγαλύτερων αυθαιρέσεων οι οποίες θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν και να ταυτοποιηθούν. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική της μνημονιακής εποχής, κύριε Σαχίνη, όπου συντρίβονται κάθε έννοια νομιμότητας, κάθε θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης ποιότητας ζωής της πόλης μας στο όνομα της δίθεν διάσωσης της χώρας και της οικονομίας μας. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, εγώ αντιλαμβάνομαι θεσμικά, καλά κάνετε και το λέτε. Αν έρθετε όμως στη θέση του φουκαρά, του κακομύρη, σου λέει επιτέλους ρε παιδί μου να σταματήσει αυτή η ομοίρια, εντάξει εγώ το χτίσα αυθαίρετα, μάλιστα. Αλλά να σταματήσει αυτό το παιχνιδάκι, θέλω να πω ότι ως λαϊκόν σύνθημα μια χαρά περνάει σήμερα, δεν περνάει αρνητικά. Βεβαίως περνάει μια χαρά στον κόσμο. Εγώ το καταλαβαίνω κύριε Σαχίνη και καταλαβαίνω και τον κόσμο. Και μηχανικοί συμμετείχανε στα αυθαίρετα, δεν ήτανε, όχι δεν λέω εσάς. Μα και μηχανικοί αυτή τη στιγμή που θα με ακούνε παραξενεύονται, γιατί σου λέει μα πρόεδρε είναι ένας τρόπος που βγάζουμε και εμείς ένα μικρό μεροκάματο σε μια περίοδο απίστευτης οικονομικής δισκαμψίας όπου δεν κινιέται φύλλο όπως ξέρετε κύριε Σαχίνη. Σωστά. Όμως φίλοι μηχανικοί, φίλοι, οι πολίτες που έχουν αυθαίρετο, οφείλεται όμως η αλήθεια κύριε Σαχίνη. Και κάποιος σε αυτόν τον τόπο, κάποιοι θεσμικοί φορείς, όσο τουλάχιστον μπορούμε να μιλάμε, θα πρέπει να λέμε την αλήθεια και θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Που, αν θέλετε, εδώ, για ποιους φουκαράδες μιλάμε, για αυτούς οι οποίοι αυθαιρέτησαν μέχρι το 2011, δεν θυμάμαι ποιο μήνα ακριβώς, που λένε ότι μέχρι τότε ρυθμίζονται. Μα έκτοτε έχει δημιουργηθεί κύριε Σαχίνη νέα γενιά αυθαιρέτων και έγινε αυτό το οποίο λέγαμε εμείς. Ότι κύριοι με αυτά τα οποία κάνετε κλείνετε το μάτι στους Έλληνες πολίτες ότι παιδιά εδώ μπορείτε να κάνετε τα στραβοπατήματά σας, τις αφαιρεσίες σας και θα βρούμε τον τρόπο και μελλοντικά να τις τακτοποιήσουμε. Είναι λογικές δηλαδή οι οποίες σε καμία των περιπτώσεων δεν κλείνουν οριστικά το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, το μεταθέτουν στο μέλλον και δυστυχώς πλέον δεν ξέρω πόσο αντέχει η Ελλάδα και ειδικά περιοχές όπως το Ηράκλειο να διαιωνίζεται ένα τέτοιο τεράστιο κρητικό, κοινωνικό και πολεοδομικό πρόβλημα όπως είναι το ζήτημα των αυθαιρέτων με τέτοιες παλινωδίες και με τέτοιες ρυθμίσεις που κάνει το Υπουργείο σήμερα. Πάντως κύριε Νιωτάκια, αν έρθετε την πλευρά του αυθαιρετούχου, το αίτημα να πάει και πέρα του 74-75 έφτασε μέχρι το 83, το ενσωμάτωσε. Θα σε έλεγε κανείς η κυβέρνηση το αίτημα. Βέβαια τώρα ακούω σήμερα και κάποιους που λένε ότι πρέπει να πάει και το 85. Να το πω και αυτό. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, ως λαϊκό σύνθημα πιάνει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως πιάνει και βεβαίως χαϊδεύει σε αυτούς όλους οι οποίοι έχουν ανάγκη να τακτοποιήσουν, να μπορέσουν να παραχωρήσουν το ακίνητό τους στα παιδιά τους. Καλά, αυτό αφήστε το, είναι άλλο θέμα γιατί το ιδιοκτησιακό, όπως συζητάγαμε σε ένα αδελφό σας προάλλες εδώ, είναι άλλη μεγάλη πηγή που δεν την ακουμπάει κανείς. Το ιδιοκτησιακό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, βεβαίως περνάει στον κόσμο, βεβαίως υπάρχουν μια σειρά από λαϊκίστικες τακτικές οι οποίες ειδικά όταν τα πράγματα στενεύουν πιάνουν πολύ στον κόσμο. Η αλήθεια όμως ξαναλέω κύριε Σαχίνη είναι ότι επί της ουσίας ούτε προστατεύουν τους πολίτες αυτούς τους οποίους προαναφέρατε ούτε έχουμε καμία προστασία ή ανάπλαση περιβάλλοντος. Πού πάνε αυτά τα χρήματα αλήθεια ενώ έπρεπε να πηγαίνουν για την ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών που διατηρούν και έχουν αυθαίρετα. Στο εκεί πράσινο ταμείο λέτε, ναι. Ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί πηγαίνουν, δεν νομίζω, ίσα ίσα το αντίθετο. Ίσα ίσα που δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή για αναπλάσεις διαρκώς συρρυκνώνται και μειώνονται.
Μάλιστα. Είναι κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει και με το σπατώσιμο που θα δίναμε χρήματα για το αεροδρόμιο, το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης, του Καστελιού συγκεκριμένα, και σήμερα δεν ξέρουμε αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που είναι και που βρίσκονται. Λοιπόν, αυτό εδώ μπορεί να μιλήσει κανείς εντός εισαγωγικών βέβαια και για μια μεγάλη πολιτική απάτη, την οποία κάνει και το ελληνικό κράτος εις βάρος των πολιτών και εις βάρος των περιφερειών και του τόπου μας, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς το λέτε έτσι, αλλά εγώ οφείλω να σας πω από την άλλη ότι ένας μέσος αυθαιρετούχος αυτή τη στιγμή σκέφτεται ότι επιτέλους σταματάει ο φόβος του να το ρίξουν. Κοιτάξτε, σας ξαναλέω ότι ο αυθαιρετούχος από την πλευρά του καλά κάνει και σκέφτεται έτσι, καλά κάνει και βλέπει ότι είναι ένας τρόπος να βάλει σε μια διαδικασία και να νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών το αυθαίρετό του. Αλλά από την άλλη, ξαναλέω, εμείς σαν θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης του αστικού τοπίου, δεν μπορούμε παρά να πούμε αυτά τα οποία λέμε.